επίδομα αυξάνεται από 2.000 σε 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί και υπάρχει κλιμάκωση ως τα 3.500 ευρώ. Θα εξηγήσω ακριβώς πώς πηγαίνει αυτή η κλιμάκωση. Η αύξηση λοιπόν κυμαίνεται από 400 έως 1.500 ευρώ. Στα 2.400 για το πρώτο παιδί, άρα αύξηση 400 ευρώ. Στα 2.700 για το δεύτερο παιδί, άρα αύξηση 700 ευρώ. Σε 3.000 για το τρίτο παιδί, άρα αύξηση 1.000 ευρώ. Και πάνω από τα 4 παιδιά στις πολύτιμες οικογένειες, στα 3.500 ευρώ, άρα αύξηση 1.500 ευρώ. Το σημαντικό, και συγκρατήστε το αυτό, είναι ότι αυτή η αύξηση, η καταβολή του επιδόματος, είναι αναδρομική. Άρα υπολογίζουμε και τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν τη διάρκεια του 2023. Υπολογίζουμε, για να είμαστε ακριβείς ως προς τη δέσμευση στους πολίτες, ότι η καταβολή των ποσών αυτών και των έξτρα ποσών θα γίνει τον Απρίλιο, τον μήνα Απρίλιο. Σε δύο ισόποσες δόσεις, όπως ακριβώς γνωρίζουμε τη λειτουργία του επιδόματος γέννησης από τον ΟΠΕΚΑ. Η πρώτη καταβάλλεται τον πρώτο μήνα από την γέννηση του παιδιού, εφόσον βέβαια εγκριθεί η αίτηση, και αμέσως μετά το πρώτο πεντάμινο από τη γέννηση του παιδιού. Όταν είχαμε κάνει το περασμένο Δεκέμβριο την φορολογική παρέμβαση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είχαμε υπολογίσει ότι θα εξοικονομούσαμε το 2024 πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ από ανθρώπους που έπαιρναν επιδόματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα έπαιρνε να τα παίρνουν και θα τα διαθέταμε σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Εξαιτίας λοιπόν και αυτής της παρέμβασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μπορούμε τώρα σε νέους γονείς να δώσουμε περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτό είναι το ποσό το οποίο συγνωμεί με τις δύο δόσεις στο οποίο μόλις αναφέρθηκε προηγουμένως η Σοφία Ζαχαράκη. Και μιλάμε, όπως αντιλαμβάνεστε, για σχεδόν 300.000 γονείς στο επίπεδο της διετίας. Είναι μια ακόμα απάντηση της κυβέρνησης, βασικά στο πρόβλημα της ακρίβειας, μετά το καλάθι του νοικοκυριού, τα βαριά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα και το πλαφόν κέρδους που έχει εισαχθεί στο βρεφικό γάλα ανάμεσα σε μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες. Δεν ισχυριζόμαστε ότι με αυτή την παρέμβαση λύνονται τα θέματα της ακρίβειας ή το θέμα που αντιμετωπίζουν σε κάθε σπίτι οι νέοι γονείς, αλλά σίγουρα είναι μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης με έντονο κοινωνικό κόσμο. Θέλω να υπογραμμίσω ότι φέτος υλοποιούνται 7 καινούργια μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τους νέους γονείς. Συνολικού κόστους 441 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι αυτά, εκτός από την αύξηση του επιδόματος γέννησης που ήδη παρουσιάστηκε, είναι η αύξηση κατά 1.000 ευρώ του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά. Είναι το προϋπολογισμό. Η αύξηση του επιδόματος μητρότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες από τους 4 στους 9 μήνες στο ύψος του κατώτατου μισθού. Είναι η προσάυξηση των εισοδηματικών ορίων του επιδόματος θέρμανσης 2023-2024 από 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί σε 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Είναι το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος πολυτέκνων, είναι η αναμόρφωση του μισθολογίου του δημόσιου τομέα με αύξηση του οικογενειακού επιδόματος κατά 20 ευρώ για το πρώτο παιδί και κατά 50 ευρώ από το δεύτερο και κάθε επιπλέον παιδί, και είναι, όπως σημειώσαμε επίσης, και η θέσπιση του πλαφών κέρδους για το βρεφικό γάλα. Αυτά όλα είναι καινούργια μέτρα τα οποία ισχύουν για πρώτη φορά από το 2024 και υπογραμμίζουν τη βούληση της κυβέρνησης για στήριξη της οικογένειας. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι
τα προηγούμενα 4 χρόνια με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν υιοθετηθεί μια σειρά από βασικές πρωτοβουλίες, τις οποίες θέλω να σημειώσω. Είχαμε αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος με εισαγωγικό συντελεστή 9% και αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε τέταρτο. Υπενθυμίζω ότι ήταν 22% ο αφορολόγητος συντελεστής και δεν υπήρχε το αφορολόγητο. Έχουμε το πρόγραμμα Σπίτι μου για νέα ζευγάρια. Υπενθυμίζω είχε κόστος 750 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση του ΦΠΑ στο 13% για τα είδη βρεφτικής ηλικίας. Ήταν σε τον υψηλό φορολογικό συντελεστή. Επέκταση του επιδόματος μητρότητας ιδιωτικού τομέα από τους 6 στους 9 μήνες. Απαλλαγή των αυτοκινήτων πιο ταχύτων πολυτέχνων από το φόρο πολυτελείας. Αύξηση του προγράμματος ΟΠΕΚΑ για τα σχολικά γεύματα. Περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2023 και 2023-2024. Διανέμονται καθημερινά 217.000 γεύματα σε 1.658 σχολεία. Έχουμε επίσης έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις με 1,5 επιπλέον επίδομα σε περίπου 800.000 δικαιούχους του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ, 353 εκατομμύρια ευρώ. Παρεμβάσεις που έγιναν μεταξύ 2019 και 2023. Όλα αυτά δείχνουν όχι μόνο την κοινωνική ευαισθησία της κυβέρνησης, αλλά ότι έχουμε βάλει μπροστά τη μηχανή της οικονομίας. Και γι' αυτό το λόγο μπορούμε και υποστηρίζουμε τέτοιου είδους κοινωνικά μέτρα. Και νομίζω είναι μια απόδειξη ότι όταν η οικονομική πολιτική είναι σε σωστή κατεύθυνση, όταν η οικονομία πάει μπροστά, τότε μπορεί να έχουμε και μια πιο ουσιαστική κοινωνική πολιτική.